Φέρουμε σήμερα θέμα προς συζήτηση, το οξυμένο ζήτημα της λαϊκής στέγης για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικού προσωπικού, νοσοκομειακού προσωπικού. Πραγματικά κάνει τη ζωή αβίωτη των εργαζομένων. Υπάρχει μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι πανελλαδική, εδώ το πρόβλημα είναι ακόμα πιο οξυμένο, που λέει ότι το 75% του ελληνικού λαού δίνει το 44% του εισοδήματός του για το ενίκιο. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο. Στο νησί μας είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό, λόγω του τουρισμού. Και βάζουμε μια σειρά ζητήματα. Ένα, το ζήτημα των φοιτητικών εστιών. Δεύτερο, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Είναι γνωστό ότι τα επόμενα χρόνια θα οξυδεί ακόμα περισσότερο, γιατί χιλιάδες σπίτια θα περάσουν πλέον στους τραπεζίτες και στα φανς. Τρίτο, να γίνει το θέμα να γίνουν ξανά να ξαναδημιουργηθεί ο ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Ατυχίας, που να φτιαχτούν σπίτια που τα χρήματα του ΟΕΚ ήταν τους εργαζόμενους. Υπάρχουν ακόμα τεράστια οικόπεδα του ΟΕΚ που δεν είναι ανεκμετάλλευτα. Εκατοντάδες στρέμματα. Είναι το ζήτημα του παλιού ψυχιατρίου που το ζητάνε στο σωματείο του νοσοκομείου. Το πάει για ξεπούλημα το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα μπορούσε να φύγει σε πολύ καλή κατάσταση να χρησιμοποιηθούν στα. Ωραία. Οπότε ζητάτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τι. Με το νομοσχέδιο που έχει γίνει πρόσφατα πέρασε, έχει αρμοδιότητα και οι περιφέρειες και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για τα ζητήματα της στέγης. Βάζουμε το ζήτημα 300 ευρώ να δοθεί επιδότηση στους εκπαιδευτικούς, στους νοσοκομειακούς, στις άλλες κατηγορίες, στους φοιτητές. Είναι ένα θέμα άμεσο. Η λαϊκή συσπήρωση στέκεται συμπαραστάτης στις κινητοποιήσεις που κάνουν οι μελισσοκόμοι για να προστατευτεί αυτό που παράγουν, να έχουν τιμή στην παραγωγή τους και την ίδια ώρα συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των φοιτητών των οικογενειών τους για να έχουν στέγη φτηνή, δωρεάν, που έπρεπε το κράτος να παρέχει. Και συμπαραστευόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων της περιφέρειας και όλων των εργαζομένων στην τοπική διοίκηση και γενικά στο δημόσιο, που επιζητάνε σταθερή και μόνιμη δουλειά. Ήδη το ποτάμι της αγανάκτησης όλων των στρωμάτων σήμερα είναι εδώ και είναι αυτό το ενθαρρυντικό που θα δείξει και που δείχνει και τη δύναμη του λαϊκού παράγοντα, όπως θα εκφραστεί και στις 20 του Νοέμβρη στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Πληρώνει 300 με τα 300 ευρώ και 500 ευρώ νίκη. Τώρα μιλάμε για σπίτια ερείπια, τρύπες, 40 τετραγωνικά και 30, να πληρώνουμε 400 ευρώ νίκη, με τους λογαριασμούς στο ρεύμα να όλο και αυξάνονται, με την ακρίβεια να αυξάνεται, τα σούπερ μάρκετ να πληρώνουν και αντίστοιχα να μην φτάνει να βγάλουμε το μήνα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και εδώ πέρα ζητάμε ένα απλό αίτημα, 400 ευρώ στεγαστικό επίδομα.